Όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες, βλέπεις τώρα, θα δεις πώς αντιδρούν πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Με ιατρικές μεθόδους, παρακαλώ. Με ιατρικές μεθόδους. Με ιατρικές μεθόδους. Θα μας πει ο Φάνης. Ξεκινήσαμε τα νοσοκομεία, καταλήγουμε σε ενέσεις πού. Πού. Σε δέντρα. Σε δέντρα, σε μουριές. Α, λοιπόν, ο Φάνης είναι εδώ ειδικός και έχει μεγάλη παρέα μαζί του. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Με τον κύριο Αποστολόπουλο, αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, και τον κύριο Τζακαρόπουλο, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Συνεχίζεται το πρόβλημα με τις μουριές. Από το 2021 μαζί με τον κορονοϊό μας είχε έρθει από την Κίνα συμπτωματικά και ένα σκαθάρι, το οποίο τις 25.000 μουριές που έχει η Αθήνα απειλεί να τις εξοντώσει. Έχει εξοντώσει ως τώρα 5.000 και γίνεται προσπάθεια με ενέσεις, όπως λέει ο Χρήστος, να σωθούν, να διασωθούν 8.000 άλλες μουριές. Ένα αντίστοιχο πρόβλημα έχει η Ισπανία, η Βαρκελόνη, μεγάλο πρόβλημα. Ακολουθείται αυτή η μέθοδος. Φάνη, τώρα όσο εσύ μας μιλάς βλέπουμε τη διαδικασία, σωστά. Θα μας την εξηγήσει ο κύριος Αποστολόπουλος. Ακριβώς. Αν δεν έχεις καταλάβει, είναι το εμβόλιο της μουριάς. Πλατεία Ρώμης, στο Δήμο Αθηναίων, κοντά στους Αμπελόκηπους, ναι. Όπου αυτή τη στιγμή η ειδική εδώ του Δήμου Αθηναίων, το ειδικό, να το πω εντός εισαγωγικών, συνεργείο, κάνει τις εγχύσεις, τις ενέσεις δηλαδή, στον κορμό της μουριάς, προκειμένου να χορηγήσει το φαρμακευτικό εντός εισαγωγικών σκεύασμα, με το οποίο ελπίζουμε να αντιμετωπιστεί όσο καλύτερα. Σώζεται έτσι, υπάρχουν ενδείξεις ότι θα σωθούν τα δέντρα. Επειδή γιατί είναι, οι μουριές είναι σε όλη την Αθήνα. Είναι πολύ όμορφο δέντρο και έχουμε σε πολλά σημεία. Είναι ένα πανέμορφο δέντρο και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε μουριές αιωνόβιες από πίσω ακριβώς. Μπορούμε ίσως μετά να τις δείξουμε. Οι μουριές είναι πάρα πολλές σε όλη την Αθήνα. Το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει χορηγηθεί με αρκετή επιτυχία στο εξωτερικό, στην Ισπανία. Είναι η δεύτερη χρονιά που χορηγείται και στο Δήμο Αθηναίων. Κάνουμε απέλπιδες προσπάθειες. Γιατί η μουριά είναι ένα ιστορικό δέντρο. Υπήρξε κατά τη γνώμη μου και μια καθυστέρηση στην έναρξη της όλης διαδικασίας και στο να γίνει αντιληπτό από την πολιτεία το πρόβλημα κοντά στο 2021 που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη και μετά ήρθε στην Αθήνα το 19 με 20. Ήμουν από αυτούς που φώναζα αρκετά νωρίς, θα έλεγα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο ευέλικτα και με πολύ ταχύρυθμη διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά, όπως είπα και πριν. Ελπίζουμε ότι αυτά τα δέντρα έχουν τη δυνατότητα να σωθούν. Όταν βλέπουμε βέβαια ότι κάποια από αυτά τα δέντρα πλέον ξεραίνονται, δυστυχώς, τα αντικαθιστούμε με δέντρα άλλου είδους κυρίως, εκεί που δεν υπάρχουν ιστορικές δεντροστοιχίες με μουριές, ώστε να μπορέσουμε το πρόβλημα να το περιορίσουμε και με αυτόν τον τρόπο όσο γίνεται. Κύριο Τσαγκαρόπουλος, να το ρωτήσω αν από αυτό το σκαθάρι κινδυνεύουν και άλλα δέντρα. Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα σε κάποια άλλα δέντρα, σε άλλα είδη. Στην Ισπανία, βέβαια, που πρωτοξεκίνησε, φοβηθήκανε γιατί πήγε στα αμπέλια και υπάρχει και στη βιβλιογραφία, πάει στα αμυλοειδή. Εδώ στην Αθήνα και στον ευρύτερο χώρο γύρω από την Αττική, μόνο στις μουριές. Μόνο στις μουριές, ευτυχώς. Αυτό τώρα το έντομο μας είχε έρθει και τι κάνει στις μουριές, τις ξεραίνει, τις διαλύει τελείως. Αυτό ήρθε το 2017 από την Κίνα. Στην Κρήτη πρωτοεμφανίστηκε. Πιθανολογούν ότι ήρθε με φορτία ξυλίας από την Κίνα για στην Αθήνα το 2021. Για να φτιάχνουν λίρες, κριτικές λίρες. Στην Αθήνα ήρθε με παλέτες από την Κρήτη, περίπου γύρω στο 2021 και έγινε μια σύμπραξη, αν μπορώ να το πω, με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με το Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Γίνανε κάποιες δοκιμές. Πήραμε κάποια άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί υποχρεωτικά πρέπει να πάρουμε άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρωτοπορεί ο Δήμος, να το πούμε. Γίνεται με ειδικό τρόπο, με επιστημονικό και με έγχυση. Γιατί μάλιστα απαγορεύεται το νέφος με νέφωση να γίνεται μέσα σε αστικό χώρο. Μάλιστα. Δεν είναι επικίνδυνο τώρα αυτό, έτσι μπορεί κάποιος να περάσει από εδώ ή οτιδήποτε. Ακριβώς, είναι όλα ελεγμένα από τα αρμόδια κρατικά όργανα και πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν ιστορικοί δρόμοι με μουριές στην Αθήνα, η Αριστοτέλους, η Τοσίτσα, η Καλλιδρομίου, η Φωκίωνος Νέγρη, στην πλατεία Γκίζη, η Βασιλίση Σοφίας επίσης,
και προσπαθούν έχουν χτυπηθεί. Και έχουν χτυπηθεί και αλλού λιγότερο και αλλού περισσότερο. Εξαρτάται από την περιοχή, εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, το μικρό κλίμα δηλαδή όμως... της περιοχής και από την ύπαρξη νερού σε μεγάλο βαθμό. Και προσπαθούμε, όπως είπα και πριν, με κάθε τρόπο να σώσουμε όσο γίνεται Μάλιστα. περισσότερα δέντρα. Κύριε Αντιδήμαρχε, είναι ένα δέντρο με πολύ ωραία σκιά το καλοκαίρι και πάρα πολύ νόστιμους καρπούς. Τι γίνεται, είναι επικίνδυνο να καταναλώσει κανείς μούρα, ενώ το δέντρο έχει μολυνθεί? Αν και αποτελεί μια λεπτομέρεια που, να σας πω την αλήθεια, δεν την έχουμε μελετήσει, με την έννοια το ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην Αθήνα, οι μουριές, η πλειοψηφία των μουριών οι οποίες υπάρχουν δεν παράγουν μούρα, δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Μάλιστα. Αλλά είναι ένα σημείο, γιατί ξεκαταλαβαίνετε ότι στην Αθήνα δεν έχουμε και παραγωγικά δέντρα Μάλιστα. που έχουν σκοπό την παραγωγή μουρών. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πάντως, αν κάποιος περάσει και το αγγίξει, σίγουρα δεν θα πάθει κάτι, κάποια αλλεργία ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιον. Σίγουρα από αυτό, αλλά μήπως με το φάρμακο. Μήπως με το φάρμακο. Ναι, βεβαίως υπάρχει και το φάρμακο και καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να μην καταναλώνουμε και καρπούς οι οποίοι παράγονται από δέντρα της πόλης. Γιατί η πόλη έχει και, ας το πούμε, ρήπανση από διάφορους παράγοντες ατμοσφαιρικούς, υδροφόρο ορίζοντα. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε έτσι αλόγιστα να καταναλώνουν καρπούς από τα δέντρα της πόλης. Να πούμε ότι παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και με το σκαθάρι του Φίνικα. Μία δεκαετία πριν, όπως και με ένα άλλο αντίστοιχο έντομο που προσβάλλει τη φτελιά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, σιγά σιγά σταδιακά φαίνεται ότι να υπάρχει ιδίω με το σκαθάρι του Φίνικα μία προσαρμογή του εντόμου, έτσι ώστε τελικά και μόνο του αυτοπεριορίζεται από τη φύση. Αλλά μέλη να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να έχει αποτέλεσμα η προσπάθειά σας. Γιατί έχουμε, να έχουμε που έχουμε δέντρα, λίγα δέντρα, έτσι. Και να έχουμε τη σκιά καλοκαιρινή. Η Αθήνα είναι ταυτισμένη και με τις μουριές, τώρα κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια. Φάνη, σε ευχαριστούμε και σένα πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους σας.